Η έκθεση της καταστάσεως ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ελβετίας αναφέρεται στον βασικό ρόλο της Τουρκίας στην επιθετική προσπάθεια των τζιχαντιστών και του Ερντογάν για περιφερειακή εξουσία, δίνοντας έμφαση για απώλειες εξουσίας στο εσωτερικό. Στην έκθεση με τίτλο Security Switzerland 2020, η Ελβετική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών αναφέρεται στον βασικό ρόλο της Τουρκίας ως κύριας βάσης διέλευσης των μελών του Ισλαμικού κράτους σε Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκοσμίως. Στην έκθεση που δημοσιεύτηκε στα τέλη Οκτωβρίου, η Ελβετική Υπηρεσία δηλώνει με στοιχεία ότι η βασική οργάνωση των τζιχαντιστών ΟΗΣΙΣ συνεργάζεται με την Τουρκία. Η οργάνωση προετοιμάστηκε για προβλέψιμες ήττες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανώτατα μέλη των τζιχαντιστών και οι οικονομικοί πόροι τους μεταφέρθηκαν σε ασφαλή μέρη. Το Χαλιφάτο έχει διαπράξει χιλιάδες επιθέσεις στη Συρία και το Ιράκ, ενώ παρά τους περιορισμούς οι τζιχαντιστές διαθέτουν εκτεταμένα διακρατικά δίκτυα παντού σχεδόν στον κόσμο. Η Τουρκία διαδραματίζει βασικό ρόλο ως σημείο διέλευσης και υποχώρησης των χιλιάδων μαχητών, τονίζει η έκθεση. Αυτή η επισήμανση υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι όλοι οι νεκροί πολέμαρχοι του Ισλαμικού κράτους συνελήφθησαν ή σκοτώθηκαν μόνο όταν βρέθηκαν εκτός τουρκικών συνόρων. Στην εκτίμησή της για την κατάσταση της Τουρκίας, η έκθεση αναφέρει: «Παρά τις εγχώριες πολιτικές και οικονομικές δυσκολίες, η Τουρκία δεν θα σταματήσει την προσπάθειά της για περιφερειακή εξουσία υπό τον πρόεδρο Ερντογάν». Ο πρόεδρος Ερντογάν δεν μπορεί να βελτιώσει την κακή οικονομική κατάσταση της χώρας παρά την μεγάλη και απόλυτη εξουσία του. Ωστόσο, η αντιπολίτευση είναι διχασμένη και δεν αντιπροσωπεύει σήμερα μια σοβαρή εναλλακτική λύση. Η Τουρκία καταβάλει προσπάθειες για να εγκαταστήσει Σύριους πρόσφυγες στη ζώνη ασφαλείας της, στη Βόρεια Συρία. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει μια δημογραφική αλλίωση στις περιοχές που ζουν οι Κούρδοι. Στην οικονομική ζώνη της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία συνεχίζει να αναζητά φυσικό αέριο, παρά τις διαμαρτυρίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις συμβολικές κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ερντογάν εξακολουθεί να απειλεί να ωθεί πάνω από 3 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες, ώστε αυτοί να κινηθούν προς την Ευρώπη, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση επικρίνει την εξωτερική του πολιτική ακόμα πιο έντονα. Ελβετοί και Ρώσοι εκτιμούν ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να επεμβαίνει στρατιωτικά στη Συρία και το Ιράκ, προκειμένου να συγκρατήσει αυτό που θεωρεί ως την πιο σημαντική απειλή, δηλαδή το ΠΚΚ, ενώ ταυτόχρονα θα επαναπατρίσει τα 3 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες τα επόμενα χρόνια, καθώς θα εκβιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση για δώρα με την μορφή επιχορηγήσεων. Μέσα σε αυτό το δύσκολο για την Ελλάδα κλίμα, οφείλουμε να ξεκινήσουμε δράση δημοσιοποίησης των τουρκικών προκλήσεων, συμμαχιών με μεγάλα κράτη σαν την Αίγυπτο, την Ινδία κλπ, ενώ θα πρέπει να αναβαθμίσουμε κατακόρυφα όλα τα στρατηγικά οπλικά συστήματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.